είναι εδώ, εμπεδώνεται. Διότι είναι τουρισμός... θα μου επιτρέψεις, εμπεδώνεται λες, αυτό είναι πραγματικά πολύ, δεν θέλω να πω ότι είναι σκληρή η έκφραση, αλλά όταν εμπεδώνεις κάτι, μάλλον δύσκολα το αντιμετωπίζεις κιόλας. Τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο πληθωρισμός έχει πέσει. Δεν το συζητάμε. Ναι. Τα νούμερα είναι σαφή. Έχουμε 3% από 10,2% που ήταν το αντίστοιχο περσινό. Και είμαστε από τις χώρες που το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό καλύτερα από, επί παραδείγματι, από την Ισπανία, η οποία πάει και σε εκλογές, όπως είπα πριν. Λοιπόν, ναι. Όμως ο πληθωρισμός των τροφίμων συνεχίζει και είναι σε υψηλό ποσοστό, σε διψήφιο ποσοστό, περίπου στο 12%. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι οι τιμές στα τρόφιμα παραμένουν υψηλές. Υπάρχουν πολύ πολύ μικρές μειώσεις σε πολύ λίγες κατηγορίες. Δεν πέφτουν δηλαδή οι τιμές σε σχέση με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει καμία αποκλιμάκωση. Και κυρίως, δυστυχώς, τα μηνύματα που παίρνουμε από προμηθευτές και από λιανέμπορους είναι πως τουλάχιστον αρκετές εταιρείες που προμηθεύουν το ράφι, ναι, αυτό δηλαδή φέρνουν τα προϊόντα, τα τελικά προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή, αυτά έρχονται επίσης με ανατιμήσεις. Και όλο αυτό το κύμα έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν είναι δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για μια διαδικασία ενός μηνός ή δύο μηνών ή τριών μηνών. Νομίζω ότι με αυτό που λες τώρα, σε διακόπτω, πιάνεις ακριβώς την καρδιά του προβλήματος. Ακριβώς αυτό είναι η μεγάλη διάρκεια και όσο και να μπορείς να το αντιμετωπίσεις, όταν αυτό κρατάει πάρα πολύ καιρό, πραγματικά πώς θα το αντιμετωπίσεις μετά? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έτσι ακριβώς. Πόσες αντοχές μπορεί να έχουν τα νοικοκυριά και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, όταν και οι όποιες αυξήσεις μισθών, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και των συνταξιούχων, ουσιαστικά ροκανίζονται από αυτήν όλη τη διαδικασία που περιγράφουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι αυξήσεις σε τήθια βάση, άμα τις πούμε, θα καταλάβουμε όλοι τι γίνεται. Δηλαδή, στα δημητριακά και στο ψωμί είναι στο 13,8%. Είναι ακριβότερα δηλαδή τα προϊόντα σχεδόν εδώ και ένα χρόνο. Το κρέας επίσης έχει αυξηθεί κατά 12%. Γαλακτοκομικά αυγά κατά 19,1%. Έλαια λίπη κατά 16%. Ζάχαρη, σοκολάτα, γλυκά, παγωτά κατά 11%. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι υπηρεσίες σε βασικούς τομείς όπως είναι οι μεταφορές. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά έχουν ακριβήνει κατά 32,9%. Τα κόμιστα του ταξί κατά 32,9%. Τα ξενοδοχεία επίσης κατά 22,2%. Τα εισιτήρια πλοίων κατά 11,2%. Ακόμα και τα πακέτα διακοπών, που δεν ξέρουμε τελικά από τους Έλληνες πώς θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές, έχουν ακριβήνει κατά 10,9%. Έχουν μικρές μόνο μειώσεις στα νοπά ψάρια σε κάποιες κατηγορίες λαχανικών και σε κάποιες άλλες κατηγορίες αλαντικών. Πώς αντικατοπτρίζεται όλο αυτό στην συζήτηση, στην κατανάλωση? Αντικατοπτρίζεται με μείωση του όγκου πωλήσεων τουλάχιστον κατά 5% σε κάποιες περιπτώσεις, μέσω όρο, κάποιες περιπτώσεις η μείωση του όγκου πωλήσεων είναι διψήφιο ποσοστό. Και σε αξία από την άλλη πλευρά υπάρχει αύξηση, η οποία όμως είναι πληθωριστική. Και είναι μια πληθωριστική αύξηση που την έχουμε εντοπίσει εδώ και μήνες και την καταγράφουμε και τη λέμε. Τι μελιγενέστε? Αναμονή. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα αποκλιμακωθεί, θα βελτιωθεί, θα δούμε κάποιες μειώσεις και στα ράφια των προϊόντων, το σούπερ μάρκετ δηλαδή, αλλά και στις υπηρεσίες, και θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε και τώρα, ότι ήδη τα προϊόντα και οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από 1,5 χρόνο, πριν από ένα χρόνο, για να είμαστε ακριβείς, είναι ήδη πολύ ψηλές. Οπότε η όποια αποκλιμάκωση είναι είναι κάτι που το προσδοκούμε, είναι μια προσδοκία. Ναι, αλλά το θέμα είναι συναθηνά και χειρακίνη. Αν δεν κάνεις και εσύ κάτι, δεν θα μειωθούν οι τιμές. Είναι δεδομένο. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ρίσι Σούναξ, η Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματι, αποφάσισε να μπει πλαφόν
σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης και να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και την κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην εκτοξεύονται τα βασικά είδη διατροφής τουλάχιστον. Εδώ αυτό δεν βλέπω να γίνεται, εκτός και αν είμαι εκτός. Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο καταρχάς. Ναι. Ναι, προφανώς. Σωστό είναι αυτό. Κάποιο στίγμα. Μάλλον ξέρουμε περίπου προεκλογικά τι λένε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Υπάρχουν τελείως αντίθετες απόψεις επί του θέματος. Το μεν ένα κόμμα λέει ότι ναι, θα πρέπει να συζητήσουμε όλη αυτή τη στρατηγική που περιέγραψε προηγουμένως. Η άλλη αντίπαλη κομματική ομάδα λέει όχι, εμείς παραμένουμε σταθεροί στην μέχρι τώρα πολιτική όσον αφορά την αγορά και μάλιστα διαφημίζονται ξανά εκ νέου τα όποια πας μπορούν να δοθούν, που μάλλον δεν θα μπορούν να δοθούν, γιατί έχουμε πει ότι οι εντολές από την πλευρά της Ευρώπης όσον αφορά τις δημοσιονομικές πειθαρχίες και τα περιθώρια δαπανών προς ενίσχυση νοικοκυριών ή επιχειρήσεων έχουν στενέψει πλέον πάρα πολύ. Επομένως, απαιτείται ένα πάρα πολύ καλά συγκεκριμένο σχέδιο που θα βασίζεται σε δεδομένα, σε γεγονότα, σε νούμερα, τα οποία πλέον μπορούμε να τα έχουμε και να τα συγκρίνουμε και να γίνουν όποιες συγκρίσεις και να πάρουν όποιες αποφάσεις. Λένε κάποιοι, ουσιαστικά αυτό λέμε όλοι επί της ουσίας, ότι αυτή η αύξηση στα προϊόντα, αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις κτλ. Έχουν ονοματεπώνυμο, λέγεται ενεργειακή κρίση. Δεν είναι όμως ακριβώς όπως ήταν τα πράγματα πριν από ένα οχτάμινο, ένα εννιάμινο. Υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας. Γιατί δεν βλέπουμε και την αποκλιμάκωση στις τιμές? Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών τουλάχιστον για 8η συνεχόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Τα αποθέματα επίσης ενεργειακά στην Ευρώπη είναι σε καλό επίπεδο, που δίνουν έτσι περιθώρια αισιοδοξίας και ευελιξίας. Όμως, τι λένε και κάποιοι επίσης αναλυτές που διαβάζουν όλα αυτά και τις εξελίξεις στις τιμές ενέργειας? Λένε ότι η πτώση, ναι μεν, στο κόστος ενέργειας πάντοτε αναφέρομαι, ναι μεν οφείλεται, είναι αποτέλεσμα πολιτικής ή εξελίξεων που έχουν να κάνουν και με τον γεωστρατηγικό παράγοντα, όμως αντικατοπτρίζουν και κάτι άλλο. Αυτή είναι η μία πλευρά δηλαδή του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι έχουμε μείωση. Μείωση βιομηχανική, μείωση παραγωγής και ζήτησης. Και αυτό έχει να κάνει με την ουσία της οικονομίας. Δεν θέλω να πω ότι η ύφεση στη Γερμανία ή τέλος πάντων τα όποια σημάδια αυτή τη στιγμή υπάρχουν δείχνουν κάτι, γιατί οι πλέον κατάλληλοι και αρμόδιοι και, που τους αφορά άμεσα ακόμα δεν έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια ηχηρά. Όμως για κάποιους είναι μια ένδειξη. Δεν έχουμε επίσης μεγάλη ζήτηση, αύξηση της καταναλώσεις επίσης από την Κίνα, αλλά και η Ευρώπη μοιάζει να έχει συμπιεστεί, να είναι στη μέση δηλαδή μιας κατάστασης που δεν είναι καθόλου εύκολη. Επίσης, έχουμε μεταφορά, υπήρχαν στις πρώτες αντιδράσεις ειδικά των βιομηχανιών και των μονάδων παραγωγής. Η πρώτη αντίδραση ήταν κάποιοι, όσοι είχαν δηλαδή και τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, να πούν παιδιά, μεταφέρουμε την παραγωγή αλλού, είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που εκεί αν πρέπει να κάνουμε μια μελέτη, μια έρευνα, μπορεί να δούμε πολύ σημαντικά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, αλλά και αλλού. Άρα υπάρχει μια βελτίωση όσον αφορά τις τιμές ενέργειας, αλλά αυτές δεν είναι πανάκια, δεν είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να δούμε την αποκλιμάκωση σε όλους τους υπόλοιπους τομείς που προσδοκούμε και περιμένουμε εδώ και μήνες και δεν έρχονται. Μάλιστα. Λέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, γιατί η ακρίβεια είναι πραγματικά αυτό που λέει και το σούπερ της εκπομπής. Πιέζονται τα νοικοκυριά και η ακρίβεια κάποια στιγμή, αν όχι να υποχωρήσει, τουλάχιστον να σταματήσει να ανεβαίνει, γιατί πραγματικά δύσκολα τα πράγματα και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα οι Έλληνες πολίτες. Λέτα μου, ευχαριστώ πολύ.